Την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής υπογράμμισαν στις κοινές δηλώσεις τους ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος τόνισε πως βρίσκονται στο απόγειό τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Εύρου και συγκεκριμένα στη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου και στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Διευρύνεται όμως και σε άλλα πεδία και σε άλλες περιοχές, όπως στην Αλεξανδρούπολη, η οποία ήδη εξελίσσεται σε κόμβο μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Υπηρετική Ευρώπη, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Εκεί, όπως ξέρετε, κατασκευάζεται πλωτή μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου, επαναρεοποίησής του, για να είμαι πιο ακριβής. Ταυτόχρονα δρομολογείται και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Την ίδια τύχη θα έχει και το λιμάνι της Καβάλας. Για όλα αυτά μίλησαν χθες στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πομπέο μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ανάπτυξης, υπογράφοντας μάλιστα μια σημαντική καινούρια διμερή συμφωνία για συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο πεδίο της καινοτομίας. Προηγουμένως, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την αναβαθμισμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως υπογράμμισε, απλώνει τη δράση της και στον χώρο της κοινής αμυντικής βιομηχανίας μας με αιχμή τον εξυγχρονισμό των 84 F-16, αλλά και με κοινά προγράμματα και πολύ σημαντικές κοινές επενδύσεις σε ελληνικά ναυπηγεία. Στις συζητήσεις μας παραμένουν κυρίαρχα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, η οποία το τελευταίο διάστημα δοκιμάστηκε από την επιθετικότητα της Τουρκίας με προκλητικές ενέργειες εκτός διεθνούς δικαίου, με μια ακραία, αχρίαστα ακραία ρητορική που συχνά φορτίζει το κλίμα, αλλά και με τακτικισμούς που δεν βεβαιώνουν συχνά την ειλικρίνεια των προθέσεών της. Με ενέργειες δηλαδή που είναι αντίθετες στις αξίες του δυτικού κόσμου, τις οποίες δυστυχώς η Άγκυρα συνεχίζει και στα νερά της Κύπρου, όπως και εσείς διαπιστώσατε, κύριε Υπουργέ, όταν βρεθήκατε προλίγων ημερών στη Λευκοσία. Πυλώνα σταθερότητας χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο. Είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής ήρθε δύο φορές μέσα σε αυτό το σύντομο χρόνο. Και φυσικά είχατε σε επαφές και με τη Διευθυντή και χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά για Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής που συναντήθηκα με τον Υπουργό κ. Δένδια. Και επίσης συναντήθηκα με αξιωματούχους της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την ενέργεια και μιλήσαμε για οικονομικές ευκαιρίες και οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα. Και έχω δει έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και πολλά θα ακολουθήσουν με πολλές επίσης άλλες αμερικανικές επιχειρήσεις όπως η Pfizer, η Cisco που ήδη βρίσκονται εδώ και ήδη διερευνούν τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και επεκτείνουν την παρουσία τους εδώ. Νωρίτερα οι δύο άντρες πραγματοποίησαν επίσκεψη στην στρατιωτική βάση της Σούδα στην Κρήτη. Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην ελληνική φρεγάτα Σαλαμής και σε αμερικανικά ταχύπλοα σκάφη που βρίσκονται στην ναυτική βάση στο Μαράθι. Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην 115 πτέρυγα μάχης, από όπου εξάλλου έγιναν και οι κοινές δηλώσεις.